Είμαστε εδώ, Τρίτη, 8 η ώρα, κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε, θα σας πω ότι αυτό είναι το τελευταίο κάτω πράξη που κάνω με κοτσίδα. Θα πάω για κούρεμα μετά από πολλούς μήνες. Μάλιστα. Και λέω να το βγάλουμε αυτό το στυλ, να είμαστε πιο... Μου το φύλαξες για έκπληξη. Ναι, δεν είδε, θα το πω πριν, να στο ανακοινώσω εδώ πέρα. Κανόνισε, μην χάσει τη δύναμή σου. Ναι. Θα προσέχω. Λοιπόν, αφού είπαμε τα σοβαρά. Έτσι, ναι. Πάμε τώρα στα λιγότερα. Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, σήμερα έγινε μία νέα σειρά από rapid test στην Κεντρική Πλατεία. Την οποία μάθαμε ότι είχε, νομίζω, την πιο μεγάλη προσέλευση από όλα τα προηγούμενα. Okay. Καλό αυτό. Τα rapid test προσφέρθηκαν από τον ΕΟΔΗ αυτή τη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ την προηγούμενη... Ήταν από την περιφέρεια. Ναι, ήταν από την ήταν περιφέρεια. Από περιφέρεια, ναι. Περιμένουμε τα αποτελέσματα για μία ακόμα φορά, θα πω. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ούτε την προηγούμενη φορά είχε πολλά θετικά κρούσματα. Είχαμε 404. Και μιλάμε για... Ακούγεται και ωραία. Ναι, και μιλάμε για ένα τεστ, μια σειρά από τεστ, στην οποία όλοι περιμένανε. Ότι θα είναι πολύ ψηλά λόγω της πορείας. Από την προηγούμενη φορά κιόλας, όχι τώρα από αυτήν μόνο. Ναι, ναι. Και όλοι περιμέναν ότι σίγουρα θα είναι πολύ ψηλά και η πορεία, κακός χαμός, συνωστισμός και τα σχετικά και τα σχετικά. Κοίτα, και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν κρύβομαι. Ναι, οκ. Εντάξει, δεν διαφωνώ. Είναι μια λογική. Γιατί σου λέει ότι, συνωστισμός, άρα περιμένεις πολλά κρούσματα σε rapid test. Δεν είχαμε όλος περιέργως. Τυχαίως, δεν ξέρω πώς να το πω. Εκτός κι αν οι 404 που μετρηθήκαν δεν πατήσανε στην πορεία. Δεν περάσαν από την πορεία. Θα συγκρίνουμε με τα σημερινά αποτελέσματα, μόλις θα μάθουμε. Ήταν στα 4 πέμπτα του κόσμου της πορείας που δεν ήταν νέο Σμυρνή κατά τη δημοτική αρχή. Οπότε σου λέει εντάξει, δεν θα είχαμε και κρούσματα. Ναι, με το καλό να έρθουν και αυτά τα αποτελέσματα, να είναι όλοι καλά. Και αφού είπαμε για rapid test. Ναι. Είδαμε για, για το εβδομαδιαίο δωρεάν rapid test που θα έχουμε προσεχώς, όπως έχει ανακοινωθεί. Ναι. Περίμενε, μην το σχολιάσεις. Όχι, περιμένω. Εντάξει, περιμένω. Είχαμε από το φαρμακείο του κύριου Λουράντου, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής. Έχει γίνει viral το θέμα, έχει γίνει ευρέως γνωστό. Ναι, όντως. Που βγήκε στο Sky και ουσιαστικά κανονικότατα θα πω τα έχωσε στους δημοσιογράφους του Sky. Εγώ δεν θα το έλεγα έτσι, εγώ θα έλεγα τους δίκασε. Τους δίκασε, εντάξει. Ήτανε πολύ thug life. Ήτανε, ναι. Ήταν. Νομίζω δηλαδή ότι αν έβαζε και το γυαλί και το υπόλοιπο στοιχείο της εικόνας θα ήταν, δεν ξέρω, θα ήταν ο ορισμός νομίζω. Για ένα εδώ να το εξηγήσει λίγο διαφορετικά και να το καταλάβει όλη η γκάμα του κοινού που μας παρακολουθεί. Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Είναι και πολλοί που θα πούν ότι τι λέει αυτός, ξέρω εγώ. Είναι και πολλοί που θα τον κατακρίνουν ότι αντέδρασε υπερβολικά, ότι δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα γινόταν αυτό. Ειδικά στο απέναντι από το συγκεκριμένο μέσο. Γιατί, ρε παιδί μου, μία ανακρίβεια, την άλλη λίγο παραπληροφόρηση, την άλλη λίγο φουσκωμένα, την άλλη κομμένα βίντεο που είδαμε από Θεσσαλονίκη, ας πούμε, κομμένο βίντεο να παρουσιάζεται αλλιώς, ενώ ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό όταν βγήκε όλο το βίντεο. Είχαμε δηλαδή πολλά απανωτά κρούσματα. Άρα θεωρώ κάπως δικαιολογημένη την αγανάκτησή του, ας πούμε. Δεν ήταν αυτός, θα ήταν κάποιος άλλος. Αλλά αργά ή γρήγορα θα γινότανε, γνώμη μου. Γιατί ήταν πάρα πολλά και συνεχόμενα τα κρούσματα. Τώρα, δεν ξέρω αν ήταν, πώς να το πω, αν ήταν ευγενικό, αν ήταν τυπικό, αν ήταν σε πλαίσια μέσα αυτό ή αν ήταν και στημένο, γιατί υπάρχουν και πολλοί που λένε ότι ήταν στημένο τελικά. Γιατί είχε και παρελθόν, νομίζω, ναι. Κάποια παρόμοια στάση. Ναι. Ή μπορεί να ήταν και μεθοδευμένο. Εντάξει, δεν το ξέρουμε αυτό. Και πράγματα μπορεί να παίζουν από πίσω. Εγώ νομίζω ότι ήταν κάτι που θα γινότανε. Επιμένω σε αυτό. Mm-hmm.
Τώρα το έκανε καλός, κακός, ευγενικά, άκομψα. Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ αν ήμουν στη θέση του, μπορεί να είμαι πολύ χειρότερος, ας πούμε. Εντάξει. Ναι. Πολύ πιθανό. Αν δεν είχες κλειτσιές από κάτω. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει, ήταν κάτι, ήταν ένα ωραίο σκηνικό, έγινε viral. Έγινε. Γενικά το έχουμε στη Νέα Σμύρνη, γινόμαστε πολύ viral. Παίζουμε παντού τον τελευταίο καιρό. Μία. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό. Κακό είναι. Κακό λες. Είναι καλό γιατί γινόμαστε διάσημοι. Ναι. Λέμε όλοι ξέρουν τη Νέα Σμύρνη και κάποιος μπορεί να μην ήξερε που πέφτει πριν τα γεγονότα Νέα Σμύρνη. Κάποιος, ας πούμε, να ξέρει Νέα Σμύρνη στη Λάρισα, ξέρω εγώ. Σίγουρα. Και σου λέει τι Νέα Σμύρνη είναι, αδερφέ. Ποια Νέα Σμύρνη. Τώρα θα σου λέει Νέα Σμύρνη και θα σου λέει η πορεία. Ναι. Θα σου λέει που δήραν το παιδί. Τέλος πάντων. Ποιο παιδί από τα δύο. Όλα. ναι, οκ. Okay. Μιας και είπαμε, μιας και είμαστε στο ιατρικό κομμάτι. Κάνουμε ένα το πάτημα πάνω στο πάτημα τώρα, για να πάμε στα θέματα. Εντάξει, κοίταξε. Εδώ στη Νέα Σμύρνη, άλλοι κάνουν inception μέσα στο inception. Ναι, ναι. Οπότε, εμείς το να κάνουμε το πάτημα πάνω στο πάτημα νομίζω είναι καλό. Είναι ανάλαφρο, θα έλεγα, πάτημα. Στα γενικότερα νέα, να πούμε ότι έχουμε και την επίταξη των γιατρών από χθες. Έχει ξεκινήσει. Τους επιδίδονται χαρτάκια επιστράτευσης. Mm-hmm. δεν μπορούν να κάνουν και αλλιώς από το να παρουσιαστούν στο νοσοκομείο που τους καλούν. Αν δεν κάνω λάθος, έχω την εντύπωση ότι έχουν επιτάξει γιατρούς του ΕΟΔΗ που συνεργάζονται με τον ΕΟΔΗ. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για να σου απαντήσω. Δεν ξέρω αν έχει λογική αυτό. Επίσης αυτό που με έχει ξενήσει, όχι απαραίτητα με αρνητική χρειά, με έχει ξενήσει ότι δεν έχω δει έντονες αντιδράσεις. Ναι. Δηλαδή δεν έχω παρακολουθήσει έντονες αντιδράσεις από μεριάς συλλόγων, σωματείων, ξέρω εγώ, των γιατρών. Δεν έχω δει κάποια έντονη αντίδραση πάνω σε αυτό. Θα περίμενε κανείς ότι όταν, ξέρω εγώ, ακουγόταν ότι μπορεί να επιτάξουν ιδιώτες γιατρούς, ότι θα είχαμε αντίδραση, ότι θα πηγαίνανε για πολλά θέματα, θες είτε το οικονομικό, θες είτε τα ιατρία τους, θέλεις οτιδήποτε πάτημα μπορεί να βρίσκανε. Εντάξει, νομίζω έχουμε φτάσει πλέον σε ένα σημείο που δεν μας παίρνει άλλο να υπεκφεύγουμε από το να παίρνουμε δραστικά μέτρα. Ναι, δεν μας παίρνει να υπεκφεύγουμε, τα κρούσματα αυξάνονται, αλλά η αγορά ανοίγει. Μα ναι, έπρεπε, δεν το ήξερες. Ήταν ο κρυφός στόχος. Άμα φτάναμε 3.000 κρούσματα και πάνω, ναι, ήταν το σημείο που ανοίγουμε. Είναι το για bonus. Να αλλάξουμε παραστάσεις. Είναι το bonus, ναι. Ναι. Εντάξει, έχω την εντύπωση ότι λίγο αργά γίνεται η επίταξη. Δεν ξέρω αν γίνεται σωστά και ορθόδοξα, να το πω έτσι. Δεν ξέρω τι θα γινόταν άμα ήταν διαφορετική κυβέρνηση και γινόταν επίταξη. Εγώ δεν λέω να μην μπλέξουμε. Όχι, 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 ρε παιδί μου. Εγώ τώρα, ξέρεις, κάνω όλα τα σενάρια, πιάνω. Καλά κάνουν, πρέπει να βοηθήσουν, πρέπει όλοι να συμβάλλουν έτσι στην καταπολέμηση αυτής της κατάστασης. Πρέπει όλοι να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είναι στα νοσοκομεία και έχουν κολλήσει κορονοϊό. Και εδώ να πούμε ότι δεν είναι μόνο κορονοϊός. Είναι ότι είναι και όλα τα άλλα που πάντα είχες, ας πούμε, που επιβαρύνουν πιο πολύ το σύστημα υγείας. Εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Ελπίζουμε να κυλήσουν ομαλά και να αρχίσουν να πέφτουν τα κρούσματα και να βοηθηθεί ο κόσμος και να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, θα πατήσω στα λόγια σου κι εγώ για να πάρω επόμενη πάσα. Πάντα, εντάξει. Βοήθεια στους ανθρώπους μας, είπαμε. Και ο Δήμος από τη Δευτέρα μέχρι και αύριο Τετάρτη συγκεντρώνει τα κόλληθα που θα σας πω σε λίγο στο Γαλαξία για να βοηθήσει τους σεισμόπληκτους στην Ελασσόνα.
Okay, ωραία. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη αύριο 24 Μαρτίου. Από τις 9 μέχρι τη 1 και από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα. Συγκεντρώνονται στο Γαλαξία τυποποιημένα προϊόντα τροφής, ατομική χυμή, λάδι, αντισηπτικά, υγρομάντιλα, σαμπουάν, οδοντόκρεμες και οδοντόβουρτσες. Όλα αυτά σε ατομικές συσκευασίες. Με αλληλέγγυο και συγχαρητήρια για αυτή την, για αυτή την ενέργεια. Εγώ θα πατήσω πάνω σε αυτό που είπες τώρα και θα πω κάτι άσχετο. Ωραία. Μ' αρέσει. Είδαμε ότι ο διοικητής της Δίας απεπέμφθη από τη θέση του λόγω των όσων συνέβησαν. Θετική κίνηση, εγώ την κρίνω. Εντάξει, άμα τα βάλεις όλα κάτω, σίγουρα ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Ναι, έπρεπε να γίνει. Το χάος που επικρατούσε. Ναι. Τώρα, καλός ή κακός, πάντα ο προπονητής την πληρώνει. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν ο προπονητής που την πλήρωσε ή τεχνικός διευθυντής ή κάποιος βοηθός προπονητή, αλλά είναι θετικό το ότι επιρρύπτονται ευθύνες και γίνονται κινήσεις ως προς τη βελτίωση των όσων βλέπαμε τους τελευταίους μήνες. Και με βάση αυτό που είπες, θα πω και εγώ κάτι εντελώς άσχετο. Ωραία, καλά πάμε. Αλλά εξαιρετικά σημαντικό, εξαιρετικά... Δεν περίμενα εγώ να έχει τόσο μεγάλα νούμερα, εντυπωσιάστηκα θετικότατα. Είχε την Παρασκευή, είχε οργανώσει η Εστία Νέα Σμύρνης ομιλία με τη Μαρία Ευθυμίου για το να μιλήσει για το 1821. Ναι. Έχουμε και την επέτειο μεθαύριο. Κάποιος πρέπει να κάνει μια εκδήλωση, αφού δεν έχουμε δει κάποια κίνηση από Δήμο, από κάποιον άλλον. Σωστό. Ήταν το μόνο που είχαμε στα πλαίσια της πόλης μας. Καλά, δεν περιμέναμε και κάτι λιγότερο από την Εστία. Έτσι. Ναι, καλά, ναι. Η Εστία είναι ένας πολύ μεγάλος... Κρατάει ψηλά τον πύχη. Είναι μεγάλος πυλώνας, κρατάει ψηλά τον πύχη και... Και έχει φτάσει ήδη τα 20.000 views η ομιλία στο YouTube. Δυνατό. Πολύ δυνατό νούμερο θα πω για Νέα Σμύρνη. Βασικά για την Εστία δεν είναι μικρό νούμερο, δεν είναι μεγάλο νούμερο. Κοίταξε, η Εστία νομίζω ότι ξεπερνάει και ξεφεύγει κατά πολύ τα όρια της Νέας Σμύρνης. Να. Είναι κάτι, δεν ξέρω, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έχει άρρηκτους δεσμούς με Μικρά Ασία. Έχει βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν γύρω από αυτό και την ιστορία. Και νομίζω ότι ξεχωρίζει η Εστία στη Νέα Σμύρνη. Και ποιοτικά κυρίως, θα έλεγα. Ναι. Τώρα εντάξει, τι να συγκρίνεις. Σωστό. Έχουμε και ένα ρητό που λέμε, τι να συγκρίνεις. Δεν θα πω το υπόλοιπο, το ξέρουμε όλοι. Και αυτό που θέλω να πω επίσης πριν κλείσουμε το θέμα με την Εστία, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Όχι, νομίζω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα δεν αξίζει στην Εστία αυτό που γίνεται να. Με τη δικαστική διαμάχη με το Δήμο. Και μακάρι να τελειώσει και αυτό σύντομα και να μπει ο κάθε κατεργάρης στη θέση του, έτσι. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε το πρώτο μέρος. Ναι, πάμε σε ένα διάλειμμα. Σύντομο break. Και επιστρέφουμε με τα πιο τοπικά. We'll be right back.
Παίζουμε χωρίς να ενοχλούμε. Απαγορεύεται καθ' όλες τις ώρες του 24ωρου το ποδόσφαιρο στις πλατείες και γενικά στους κοινόχρηστους χώρους. Ναι. Συμμετοχή του Δήμου μας στη δεύτερη Ευρωπαϊκή Συνάντηση Δήμων φιλικών προς την οικογένεια. Ναι. Τώρα για πες μου. Να σε ρωτήσω. Εγώ θα σε ρωτήσω. Οκ, okay, ρώτα μου, ναι. Τι να πιστέψουμε. Κοίταξε, και τα δύο δεν μπορεί να ισχύουν. Ένα από τα δύο. Γιατί το λες αυτό. Εκτός αν είμαστε... αν είμαστε ο Δήμος Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Μπορεί. Καλό, καλό. Καλό, πολύ καλό. Μπορεί να το κάνουμε πινακίδα. Ναι, ναι. Ναι, πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή ή τι να... Από ποιο από τα δύο να ξεκινήσουμε. Πάμε από το δικό σου που είναι και σημερινό ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου Νέας Σμύρνης. Πάμε από το δικό μου, ναι. Έβγαλε μια ανακοίνωση, ας πούμε, το Γραφείο Τύπου του Δήμου ότι συμμετέχουμε στη συνάντηση έτσι, των Δήμων φιλικών προς την οικογένεια. Ναι. Αν εξαιρέσουμε την πλατεία και το Άλσος. Όταν είναι ανοιχτό. Όταν είναι ανοιχτό, ναι. Και ελεύθερο και. Εγώ δεν έχω δει κάπου αλλού στη Νέα Σμύρνη να μην είναι μπετό, αμάξια, πεζοδρόμια, σπασμένα, διαλυμένα, κατηλημένα, όπως θέλεις πες το. Δεν βλέπω κάτι άλλο που είναι φιλικό προς την οικογένεια, δηλαδή την πόλη δεν την περπατάει μια μαμά με ένα καρότσι. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Και να σου θυμίσω πως ερχόμασταν, περάσαμε από την πλατεία και βγάλαμε κάτι ωραίες φωτογραφίες. Ναι. Με κάτι... κατεστραμμένα, στην καλύτερη κατεστραμμένα πλακάκια. Ακόμα και πάνω στην πλατεία, ας πούμε. Ναι. Άρα πώς προκύπτει ότι ο Δήμος Νέας Σμύρνης είναι... ένας Δήμος φιλικός προς την οικογένεια. Δεν είναι. Μην έχουμε αυταπάτες. Και εδώ να πάμε και στο... σε ένα καυτό θέμα αυτής της εβδομάδας. Νομίζω, καταρχάς, έπαιξε παντού. Ναι. Έπαιξε σε κάθε... ο καθένας στο κινητό του. Νομίζω είδε αυτή την πινακίδα. Είτε από κοντά, είτε από τα social media, είτε από δεν ξέρω και εγώ πού. Δυστυχώς, ναι. Είδαμε αυτή την πινακίδα στην οδό, στην Κερασούντος, οδό Κερασούντος. Ναι. Δύο τέτοιες πινακίδες από το 50 έως το 60 νούμερο στην Κερασούντος. Ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με το θέμα, εγώ με το Χρόνι. Με αποκορύφωμα την συνάντηση που είχαμε την Παρασκευή, δεν θυμάμαι... Πέμπτη Παρασκευή ήταν. Πέμπτη Παρασκευή, ναι, με την υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου του Δήμου. Mm-hmm. Όπου μαζί με κάποιους άλλους έτσι, δημότες εδώ της Νέας Σμύρνης και κατοίκους, συζητήσαμε σχετικά με το κατά πόσο είναι σοβαρή μια τέτοια πινακίδα. Μια τέτοια πινακίδα που εκτός από αυτό που διάβασε ο Γιώργος που λέει, που γράφει πάνω, έχει και ένα παιδί με μια μπάλα και ένα απαγορευτικό πάνω στο παιδί. Θίξαμε τους προβληματισμούς μας και την, δεν ξέρω πώς να το πω ευγενικά, την άρνησή μας προς τις λόγω πινακίδες. Εγώ θα έλεγα και την απέχθεια προς τέτοιου τύπου σύμβολα. Mm-hmm. Στη Νέα Σμύρνη. Παντού. Σε μια ισχύει φιλική το ίδιο, για την οικογένεια. Αλλά ειδικά στη Νέα Σμύρνη είναι μια φιλική προς την οικογένεια πόλη. Μια προσφυγική πόλη, βαθιά δημοκρατική. Μετά τα όσα γίναν λοιπόν, επισκεφτήκαμε την κυρία Δελγιάννη, η οποία λογοδότησε για αυτές τις πινακίδες, ενώ κατά την άποψή μας και κατά τους τίτλους όπως έχουν μοιραστεί από το Δήμο, δεν είναι αρμόδια. Σίγουρα δεν είναι. Υπάρχει αντιδήμαρχος αστικού Παρασίνου. Αστικού Παρασίνου, ναι.
Ναι, και ό,τι άλλο είναι τέλος πάντων. Έγκυται κάπου αυτή η αρμοδιότητα. Πολιτικής προστασίας. Ό,τι θέλει, ναι. Ας είναι και παρά τον Πρωθυπουργό, δεν με πειράζει με αυτό. Είχε την αρμοδιότητα τη συγκεκριμένη, δεν ήταν εκεί. Τέλος πάντων, προς τιμήν της, σε κάθε περίπτωση, η κυρία Δελιγιάννη μας δέχθηκε το επόμενο πρωί που είχαμε πάρει τηλέφωνο. Συναντηθήκαμε μαζί της, συζητήσαμε για την πινακίδα. Και τι μάθαμε? Οχ, αποκαλύψεις. Μάθαμε ότι οι πινακίδες αυτές τοποθετήθηκαν για χάρη 10 νοματέων. Ναι. 10 άτομα που κατοικούν στις πολυκατοικίες στην Κερασούντος από τα 50 έως τα 60. Διαμαρτυρήθηκαν με κάποια mail στο Δήμο και είχαν βρεθεί και στο Δημαρχείο Διαζώσης για να παραπονεθούν για τα παιδιά που παίζαν μπάλα. Ναι, και για την οχλαγωγία τέλος πάντων και για όλο αυτό, ναι. Κοίταξε, σίγουρα το έχουν ρίξει κάπως στην ευθύνη και στην ανάπλαση που έχει γίνει, γιατί θεωρούν ότι έγινε αυτή η ανάπλαση. Ότι κακός. Ναι, και τράβηξε κόσμο. Και μαζεύονται λοιπόν εκεί, μιας και τώρα είμαστε σε μια περίοδο που είναι κλειστές οι αθλοπαιδίες, δηλαδή τα γήπεδα είναι κλειστά. Άρα μάζευε όλο αυτό το διάστημα παιδάκια να παίξουν μπάλα, να φωνάξουν, να κάνουν ποδήλατο, να τρέξουν και ούτω καθεξής. Δεν είναι ένα φαινόμενο που γίνεται υπό φυσιολογικές συνθήκες, έτσι, να μην ξεχνάμε σε τι περίοδο βρισκόμαστε. Δεν νομίζω ότι οι παιδικές φωνές είναι πιο ενοχλητικές από το να περνάνε αυτοκίνητα, να βρίζουν, να γορνάρουν και να γίνεται όλο αυτό που μπορεί να γινόταν πριν την ανάπλαση. Σε έναν δρόμο που αυτή τη στιγμή είναι χαμηλής κυκλοφορίας. Περνάνε πολύ λίγα αμάξια. Έχει και κάποια δέντρα, ρε παιδί μου. Έχει κάτι, τέλος πάντων. Είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Είναι μια ήσυχη γειτονιά γενικά. Ναι. Σίγουρα το ότι πρέπει όλοι να σέβονται το περιβάλλον, δυστυχώς ή ευτυχώς το περιβάλλον που ζούμε είναι αστικό. Το ότι θα πρέπει όλοι να σέβονται, ας πούμε, τις ώρες κοινής ησυχίας, άμα κάποιος θέλει να ξεκουραστεί κτλ. Άμα είναι από κάτω 50 παιδιά να φωνάζουν, μπορεί να βγει και να πει: παιδιά, κάντε λίγο ησυχία, ας πούμε. Γιατί είναι, ξέρω εγώ, 4 η ώρα το μεσημέρι, είναι. Που δεν θα είναι 11 η ώρα το βράδυ. Καλά, γιατί υποτίθεται κλείνουμε 9 η ώρα, ναι. Θέλω να πω ότι μπορούμε να συνεπάρχουμε χωρίς να πρέπει κάποιος ο ένας να διώξει τον άλλο. Δηλαδή δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Θεώρησα λίγο τραβηγμένο την αντίδραση ενάντια στα παιδιά. Βέβαια αυτό που για μένα ήταν πολύ πιο απαράδεκτο και γι' αυτό διαμαρτυρηθήκαμε ήταν ότι ο Δήμος μπήκε μπροστά για να υπερασπιστεί τους 10 ανθρώπους που ενοχλούνται από τις παιδικές φωνές. Δεν βρίσκω κάποια λογική σε αυτό. Θα έπρεπε ο ρόλος του Δήμου να είναι λίγο διαφορετικός, να ενώνει τον κόσμο και όχι να τον διχάζει, όπως έκανε τώρα. Το μόνο θετικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι πήραν πίσω τις πινακίδες, για μένα. Εντάξει, νομίζω δεν γινόταν και διαφορετικά, δεν γινόταν να παραμείνει αυτή η πινακίδα. Μα η κατακραυγή ήταν ασχέτως το πόσοι άνθρωποι βρεθήκαμε να διαμαρτυρηθούμε στο Διαζώσεις, ας πούμε, στο Δημαρχείο. Κατακραυγή ήταν μεγάλη και καθολική, θα έλεγε κανείς. Δεν μιλάμε για μια κατακραυγή 5-10%, μιλάμε ότι στους 100 ανθρώπους οι 80 ή 90 ήταν κατά αυτών των πινακίδων. Εγώ θα σου πω μάλλον από τη Νέα Σμύρνη όλοι οι 10. Ίσως και περισσότερους. Ναι. Φάνηκε να είναι κατά. Τέλος πάντων, κρατάμε ότι παρά το μέγα σφάλμα της τοποθέτησης αυτών των πινακίδων, βγήκαν την ίδια κιόλας μέρα που έγιναν κινήσεις από, όχι μόνο από εμάς, και από άλλους πολίτες που διαμαρτυρήθηκαν. Ιντερνετικά μεν, αλλά να. Διαμαρτυρήθηκαν. Εντάξει, και είναι πραγματικά έτσι προς τιμήν τους που αμέσως ενεργήσανε και τις αποσύρανε. Τώρα,
αυτό που θα ήθελα να πω, θέλω να το πω, μπορεί να μην είναι, να μην αφορά, ας πούμε, το ευρύ κοινό ή το συγκεκριμένο θέμα, αυτό καθε αυτό, αλλά εμένα με ενόχλησε το ότι υπήρξαν άνθρωποι που αντιδράσανε στη δική μας κίνηση. Ναι. Έτσι. Δική μας, δεν εννοώ δική μας εμάς των δύο, εννοώ και των υπολείπων ανθρώπων που ήρθανε να διαμαρτυρηθούμε όλοι μαζί. Και μάλιστα η αντιδράση ήταν και από ανθρώπους που στην ουσία θέλαν το ίδιο πράγμα. Ξέρεις τι, υπήρχαν αντιδράσεις σε άλλα περιβάλλοντα, μπορεί να το λέγαμε μικροπολιτική αυτό. Ναι, οκ. Okay. Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις που θέλανε οι ίδιοι να επιληφθούν, να, μάλλον θα το πω, θέλανε να βρίσκονται στη θέση μας στο Δημαρχείο και δεν ήτανε. Γιατί δεν ήτανε? Έλαντε. Γιατί δεν ήτανε? Δηλαδή τώρα, πώς θα φαινόταν στον οποιοδήποτε να πάει να κάνει κάτι για το καλό του συνόλου, το οποίο επιτυγχάνεται στην τελική, και να κριτικάρεται γι' αυτό? Εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν είναι όμως. Το θετικό είναι ότι αυτό είναι σε, αφορά πέντε ανθρώπους, ας πούμε, που όντως κάνουν μικροπολιτική, που όντως θέλανε να εκμεταλλευτούν το γεγονός εισαγωγικά. Δεν νομίζω ότι αφορά όλο τον κόσμο. Ο κόσμος χάρηκε με το ότι βγήκαν οι πινακίδες. Αυτό, κύριε, δεν κοιτάνε, μερικοί δεν κοιτάνε το τελικό αποτέλεσμα. Κοιτάνε το πώς θα επιτευχθεί αυτό. Όχι, δεν κοιτάνε καν το πώς θα επιτευχθεί. Κοιτάνε πώς θα εκμεταλλευτούν. Ναι, ήθελα να το πω πιο light εγώ. Ναι, πώς θα το εκμεταλλευτούν αυτό, να το πετύχουν για να πάρουν εύσημα. Δηλαδή, είναι εντελώς διαφορετικό. Νομίζω ότι τέτοια πράγματα είναι ξεπερασμένα. Έτσι. Αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι και να βοηθήσει, βοηθάει, χωρίς να ζητήσει κάτι, χωρίς να θέλει να εκμεταλλευτεί κάτι. Θα έπρεπε, θεωρώ, σε κάτι τέτοιο όλοι να είναι υποστηρικτικοί και να πούνε «Μπράβο, ρε παιδιά, okay, εντάξει, καλά, εκεί όλοι μαζί και μπράβο, καταφέραμε όλοι μαζί και κάναμε αυτό, αυτό και αυτό». Τώρα, το να ασκείτε κριτική, ότι ποιος είπε να πάτε εσείς και γιατί να πάτε εσείς και τέτοια πράγματα είναι ευγενικά, θα το πω, μικροπολιτική. Δηλαδή, κοίτα, να σου πω την αλήθεια, και εγώ όταν είδα κάποια, λίγα μένα, αλλά είδα τέτοια σχόλια, αμφέβαλα λίγο, γιατί λέω, κάναμε κάτι λάθος. Όχι, όχι. Δηλαδή, εντάξει, κάναμε κάτι προκλητικό, όχι, όχι, κάτι... Τους αφήνουμε εκεί που είναι για να σκέφτονται έτσι όπως σκέφτονται. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος, ας πούμε, να το αναλύσουμε πιο πολύ. Και νομίζω ότι αυτά, τέτοιου τύπου λογικές, τις πετάει ο κόσμος έξω, τις αφήνει, ναι, στο περιθώριο έτσι κι αλλιώς, και εκεί τις αφήνουμε κι εμείς. Είναι σίγουρα κι άλλοι που μπορεί να σκέφτονται έτσι, δηλαδή δεν είναι το μοναδικό φαινόμενο. Καλά, εννοείται. Είναι, το λέμε για παράδειγμα γιατί ήμασταν μάρτυρες αυτών, ναι, των, ναι, γεγονότων. Είχε να κάνει άμεσα με εμάς. Ακριβώς, ακριβώς. Βλέπουμε όμως την πολιτική εκμετάλλευση, τις πελατειακές σχέσεις και όλο αυτό. Το βλέπουμε ότι συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Ναι. Το αρνητικό είναι ότι το βλέπουμε να μεγαλώνει το κομμάτι πελατειακή σχέση, ευκαιριακή σχέση, όπως θέλεις πες το, κολοτούμπα, θα το πω. Το βλέπουμε να μεγαλώνει αντί να συρρυκνώνεται. Δηλαδή βλέπουμε και ανθρώπους που πριν ήταν απέναντι με κάποιους και τους πολεμούσαν και γινόταν, ξέρω εγώ, κακός χαμός, ξαφνικά τώρα φίλοι σαν να μην τρέχει τίποτα. Δηλαδή κάποια πράγματα δεν έχουν, ρε παιδί μου, λογική. Και νομίζω ότι και αυτό που ζήσαμε εμείς, να, εκεί κουμπώνει. Στο ότι κάποιος, στο ότι είναι πολλοί που σκέφτονται ότι okay, τι μας εξυπηρετεί τώρα, οπ, να το κάνουμε. Οπ, τώρα πιστεύουμε το άλλο. Την άλλη μέρα θα πιστέψουμε κάτι άλλο. Αλλά ξέρεις τι, άμα δεν είσαι μέσα στα πράγματα, άμα δεν τα παρακολουθείς όλα αυτά, δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πολλοί μπορεί να μην καταλάβουν αυτό που λέμε. Μα αυτό είναι και το,
Αυτό είναι και το άσχημο, ναι. Συσσαγωγικά πάντα. Και το ζητούμενο είναι να τα ξέρει αυτά όλα ο κόσμος. Για να μπορεί να έχει, άποψη σφαιρική και να ξέρει πραγματικά τι γίνεται. Να μπορεί να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Γιατί όντως δεν τα ξέρει αυτά ο κόσμος. Τα ξέρουμε εμείς, okay, γιατί ασχολούμαστε πιο πολύ, παρακολουθούμε, είμαστε κοντά. Νομίζω ότι είμαστε σε μια στιγμή και σε ένα σταυροδρόμι στη Νέα Σμύρνη, όπου πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να ενημερώνεται καλύτερα, να αρχίσει να μαθαίνει και παρασκήνια. Mm. Γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Για μένα. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάθε εβδομάδα κάτι γίνεται που αρχίζουν και εκτίθενται κάποια πράγματα και φαίνονται όλα. Είναι τίποτα δεν μένει κρυφό που λέμε. Κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα όλα θα σκάνε. Νομίζω ότι είναι αυτή η κάποια στιγμή. Νομίζω και... έχουμε φτάσει όλα. Όλα όπως είπες βγαίνουν στην επιφάνεια. Σιγά σιγά γίνονται... γίνεται ντόρος για πολλά διαφορετικά θέματα και το ένα φαίνεται το άλλο. Δεν βλέπουμε να σταματάει κάπου αυτό. Ναι, δυστυχώς. Προχθές ήταν τα παγκάκια, χθες ήταν η πινακίδα, αύριο ποιος ξέρει τι θα είναι. Μπορεί να είναι ένα σκάνδαλο που θα βγει στην επιφάνεια. Μπορεί να είναι... δεν ξέρω και εγώ τι. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, τεχνικά θέματα που έχουν γίνει παραλήψεις, παρατυπίες. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα έργα σε εξελίξεις. Νομίζω ότι είναι καλό που γίνονται αυτά. Νομίζω ότι είναι καλό το να υπάρχουν κάποιοι τρίτοι ή εξωτερικοί, αν θέλεις πες το, που δεν ανήκουν κάπου. Ναι, που δεν αποσκοπούν σε συμφέροντα. Ναι, για να τα μαθαίνει αυτά ο κόσμος. Και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς έχει καταλάβει η πλειοψηφία του κόσμου στη Νέα Σμύρνη ότι δεν πάει άλλο. Ότι έχει αρχίσει και έρχεται σε ένα, ναι, έρχεται σε ένα τέλμα, δηλαδή κουράζει όλο αυτό που γίνεται στη Νέα Σμύρνη. Εντάξει, εμείς θα συμβάλλουμε όσο μπορούμε αντικειμενικά και αμερόληπτα. Εντάξει, σίγουρα την προσωπική μας άποψη θα την εκθέτουμε, καλά, δεν μπορούμε να μην την πούμε. Και θα βοηθήσουμε όσο γίνεται στο να μαθαίνετε τα πάντα. Παρασκήνιο. Ναι. Στο πιο δυνατό βαθμό. Αυτά λοιπόν για σήμερα από εμάς. Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι έχουμε έτσι μια πληροφορία. Είπες. Ότι μάλλον θα έχει δημοτικό συμβούλιο την άλλη εβδομάδα. Μάλλον. Έτσι. Οπότε καλό θα είναι την επόμενη εβδομάδα να έχετε προμηθευτεί popcorn. Γιατί σίγουρα θα έχουμε σοου, όπως σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο. Ή άμα βαριέστε μπορείτε να πάρετε λίγο λιγότερο popcorn για να δείτε τη δικιά μας εκπομπή που θα σχολιάσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Για να μην χάσετε 7-8 ώρες από τη ζωή σας. Ναι, ναι, ναι. Για να τα δείτε όλα σε ένα μισάωράκι. Ακριβώς. Επίσης, άνοιξαν οι παιδικές χαρές σήμερα υποτίθεται. Ναι, μετά αλλά από νομίζω... ανακοίνωση του γραφείου τύπου. Νομίζω από χθες. Αλλά από χθες είχαν ανοίξει και βλέπαμε πολύ κόσμο μέσα σε αυτές. Ωραία, ωραία. Τουλάχιστον να αποσυμφορηθούν τα πάρκα και να μην φωνάζουν όλα τα παιδάκια στα πάρκα. Αυτά λοιπόν από εμάς για σήμερα. Ναι, γιατί έχουμε και 9 η ώρα να μας κλείνουν. Ήταν άλλο ένα καντοπράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και το Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.